Καλώς μεσημέρι. Τώρα, έχετε αφήσει να εννοηθεί με παρεμβάσεις σας τις προηγούμενες μέρες ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος για έξτρα παρεμβάσεις. Θέλω να μου πείτε πόσα υπολογίζετε ότι θα είναι αυτά τα χρήματα, πότε θα γνωρίζετε το ακριβές ύψος και ποιος είναι ο προσανατολισμός σας. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που δεν πήραν καθόλου αυξήσεις έχουν μια προτεραιότητα. Νομίζω ότι μου βάλατε πολλά ερωτήματα ταυτόχρονα. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, έχει αποδειχθεί ότι η πορεία της οικονομίας την τελευταία τριετία, κατά τη διάρκεια εξωγενών πολλών μεγάλων κρίσεων, είναι τόσο καλή που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Τι σημαίνει δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος? Ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και πάμε και ακόμα καλύτερα. Άρα, πρώτο συμπέρασμα, φαίνεται ότι το 2022 η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν καλύτερη και από αυτό που πιστεύαμε στις αρχές Δεκεμβρίου. Και φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία ότι οι τιμές της ενέργειας κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Όμως ταυτόχρονα υπάρχουν υψηλές αβεβαιότητες και αρκετή αμφιβολία παγκοσμίως για το πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και μετά. Από το δεύτερο τρίμηνο, γιατί ήδη κινείται ανωδικά, άρα θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος προβληματισμός για το πώς θα κινηθεί αυτή η τιμή, κυρίως από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και μετά. Με αυτά τα δεδομένα, έχουμε την αίσθηση ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος, και πάλι, ο οποίος θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα αυτό το μήνα Φεβρουάριο. Γιατί θα έχουμε και εκτέλεση του υπολογισμού μέσα στο 2023. Όχι μόνο το 2022 και το 2023. Το ύψος δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω, γιατί θα πρέπει να υπάρξει και ανάλυση των πηγών προέλευσης του δημοσιονομικού χώρου. Τι εννοώ με αυτό? Έχει μόνιμα χαρακτηριστικά? Έχει παροδικά χαρακτηριστικά? Ανάλογες είναι και οι πρωτοβουλίες μετά που αναλαμβάνει στην πολιτική. Αυτό είναι το ένα. Άρα Φεβρουάριο θα έχουμε εικόνα. Στη συνέχεια, το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το ποιες είναι οι ανάγκες τότε. Πράγματι, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, όχι μόνο της χώρας, και θα σας έλεγα λιγότερο έντονα στη χώρα σε σχέση με την Ευρώπη, είναι ο πληθωρισμός. Και πού κυρίως στα τρόφιμα. Άρα έχουμε εδώ μια πρωτοβουλία, την οποία αναλαμβάνουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, το Φεβρουάριο, για να βοηθήσουμε τα ελληνικά νοικοκυριά, το 85% αυτών, με 650 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε συνεπώς τον Φεβρουάριο πώς θα εξελιχθεί η πραγματικότητα και σε αυτό το πεδίο. Θα δούμε ποιες άλλες ανάγκες ή προτεραιότητες υπάρχουν και ο Πρωθυπουργός θα προτεραιοποιήσει την υλοποίηση κάποιων επιπλέον παρεμβάσεων, εάν υπάρξει αυτός ο χώρος το Φεβρουάριο. Τώρα μου βάλατε εσείς πολλά ερωτήματα, γιατί όταν για παράδειγμα λέτε ότι το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς τα καύσιμα θα κινηθούν ανωδικά, ενώ ήδη η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι 1,9 και ανεβαίνει, αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι και το Fuel Pass μπορεί να επανέλθει. Σαν ανάγκη, δεν ξέρω σαν απόφαση, αλλά σαν ανάγκη σίγουρα. Εγώ έφτασα κάποιους προβληματισμούς και αβεβαιότητες για να αποδείξω ότι κανείς δεν μπορεί από τον Ιανουάριο του 2023 να προδικάσει πώς θα εξελιχθεί η χρονιά του 2023. Το ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με αυτό που ήταν πριν λίγο διάστημα ή με τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν προειδεάζει για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μελλοντικά. Άρα οι αβεβαιότητες υφίστανται. Και για όσους βιάζονται να προεξοφλήσουν ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε αποθεματικό θα περισσέψει, πράγματι μπορεί να υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ότι θα υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο, αλλά μπορεί μετά από λίγες εβδομάδες να σας μιλήσω με άλλους όρους. Αρκεί να σας πω ότι πέριξ της ΔΕΘ, πέρσι το Σεπτέμβριο, η τιμή του φυσικού αερίου, όταν χτίζαμε με τον Πρωθυπουργό την οικονομική πολιτική που ξεδίπλωσε στη ΔΕΘ, η τιμή του φυσικού αερίου πρώτη και μετά της ΔΕΘ μεταβλήθηκε κατά 40%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με αρκετή βεβαιότητα να ασκήσει οικονομική πολιτική σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας. Αυτό που λέτε είναι απολύτως σαφές. Από την άλλη, υπάρχει και ένα δεδομένο που δεν είναι αβεβαιότητα, είναι δεδομένο. Υπάρχουν συνταξιούχοι όχι των 1.500 ευρώ, αλλά των 800, που δεν πήραν καμία αύξηση στη σύνταξή τους, δεν επωφελούνται από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, δεν παίρνουν επιταγή ακρίβειας, γιατί κάνουν υπέρβαση του ατομικού εισοδήματος. Υπάρχει δηλαδή ένας κόσμος που δεν ξέρω πώς
όσοι είναι, κύριε Υπουργέ, αλλά μάλλον αρκετοί, που δεν έχει αποφεληθεί καθόλου από τίποτα. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί δεν έχουν μια προτεραιότητα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνομαι από αυτά που έχει πει το αρμόδιο Υπουργείο και από την άσκηση οικονομικής πολιτικής που ασκούμε από κοινού, ότι το 95-96% του συνόλου των συνταξιούχων με κάποιο τρόπο έχει βοηθηθεί. Είτε συνδυαστικά, είτε μεμονωμένα. Γιατί αναφερθήκατε στην έκτακτη ενίσχυση, αναφερθήκατε στην αύξηση των συντάξεων, υπάρχει και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Η οποία κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης βοήθησε ένα σημαντικό κομμάτι των συμπατριωτών μας, όχι μόνο συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων και προφανώς και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, από εκεί πέρα, σας λέω και πάλι ότι δεν θα μιλήσω για οποιοδήποτε μέτρο, διότι όλα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μετρηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο χώρος και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Το σημαντικό είναι το εξής. Ότι απολογιστικά το 2022 η χώρα βοήθησε για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες όσο γίνεται με τις λιγότερες οικονομικές απώλειες την κρίση του πληθωρισμού, θα σας λέω, και της ακρίβειας, με μέτρα ύψους 2,3% του ΑΕΠ. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 1,3% του ΑΕΠ. Συνεπώς βοηθήσαμε πιο γενναία από ό,τι η Ευρώπη και επιτύχαμε πολύ ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών. Από όρια αυτού, επειδή μιλάμε συνολικά για την κοινωνία, είναι ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ, όχι του Υπουργείου Οικονομικών, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν αυξημένο κατά 10%. Όσο περίπου ναι, το οποίο το έφαγε ο πληθωρισμός. Ακριβώς το έφαγε όμως ο πληθωρισμός αυτό. Η τζίρη των επιχειρήσεων το 2022 ήταν αυξημένη κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019. Και οι καταθέσεις των πολιτών το Δεκέμβριο αυξήθηκαν άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν τα λέω στοιχεία πανηγυρισμού. Ναι, πάντως κύριε Υπουργέ, αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι αριθμοί. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι αριθμοί είναι σαν να ζούμε περίπου σε ένα παράδεισο. Ενώ στην πραγματικότητα χιλιάδες πολίτες ζουν την κόλαση. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι μόνος μου, πριν μου βάλετε το ερώτημά σας, είπα ότι δεν είναι στοιχεία πανηγυρισμού, αλλά είναι μια εικόνα, νομίζω, αντικειμενική, όχι από το Υπουργείο Οικονομικών, αποτύπωση πραγματικότητας. Υπάρχουν αρκετά νοικοκυριά τα οποία τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όλες μας οι παρεμβάσεις έχουν στόχευση. Έχουν κοινωνικό πρόσημο. Και βλέπετε ότι όλο και τις εμπλουτίζουμε και όλο και τις επεκτείνουμε. Να σας θυμίσω τα τρόφιμα, να σας θυμίσω την εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε, προσπερνάμε με ευκολία την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτή για τον κρατικό προϋπολογισμό στήχησε 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ περισσεύουν στο πορτοφόλι των Ελλήνων πολιτών. Αυτό δεν είναι βοήθεια? Κύριε Υπουργέ, την Πέμπτη έρχεται νέα αύξηση επιτοκίων. Αν δεν κάνω λάθος, η ρύθμιση που είχατε συμφωνήσει με τις τράπεζες αφορούσε μια μικρή περίμετρο 30 ή 40 χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι όπως πάει όμως με τη νέα αύξηση, πολύ περισσότεροι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και να πληρώσουν τα δανειά τους. Υπάρχει περιθώριο να κάνετε κάτι περισσότερο γι' αυτό? Γι' αυτό το οποίο αναφέρεστε, να ενημερώσω ότι λογικά από αύριο αυτή η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος. Τι χρειάζεται στην πλατφόρμα? Να βεβαιώσει η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, που ασχολείται με το ειδικό χρέος, ότι οι αιτήσεις που θα γίνουν αφορά ευάλωτα νοικοκυριά. Η περίμετρος φαίνεται να είναι αυτή την οποία αναφέρατε εσείς. Άρα να σας ενημερώσω ότι αυτός ο μηχανισμός αρχίζει να λειτουργεί από το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό πια με τη νέα επιβάρυνση. Θα έρθω λίγο σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό το μηχανισμό καλύπτουν οι τράπεζες για πρώτη φορά μόνες τους, και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, το 50% της αύξησης των δόσεων για το επόμενο 12μηνο. Άρα, προσέξτε, όποια και αν είναι τα επιτόκια το επόμενο διάστημα, οι τράπεζες θα καλύπτουν το 50% αυτών των νοικοκυριών, ακόμα και αν υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Με βάση την γραπτή απάντηση που έχω πάρει από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η περίμετρος δεν μπορεί να διευρυνθεί. Και γιατί δεν μπορεί να διευρυνθεί? Γιατί αν διευρυνθεί, τότε αυτομάτως θα πρέπει οι τράπεζες αυτά τα δάνεια να τα γράψουν ως κόκκινα δάνεια. Άρα ουσιαστικά να αυξήσουμε τον όγκο των κόκκινων δανείων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη χώρα
και για τον κύριο στόχο που έχουμε της επίτευξης επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023. Συνεπώς, ρεαλιστικά, μπορεί να επιθυμούμε και το Υπουργείο Οικονομικών διακαώς ακόμα περισσότερη βοήθεια από τις τράπεζες μέσω αυτού του μηχανισμού, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό όταν οι επόπτες εντός και εκτός Ελλάδος το διαψεύδουν ότι μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει όμως. Δεν γίνεται κάτι σε αυτό. Πρέπει όμως οι τράπεζες, ακόμα περισσότερο και οι διαχειριστές δανείων, να ενσκύψουν πάνω από τα δάνεια και να δουν πώς αυτά διαμορφώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να βοηθήσουν μέσα από τα διάφορα εργαλεία που έχουν. Και θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι πλέον πιάσαμε και τον στόχο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό τον μήνα Ιανουάριο. Δηλαδή φαίνεται ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός πηγαίνει με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με το παρελθόν. Αποδεικνύεται ότι είναι το πιο καλό εργαλείο που έχει εφαρμόσει η ελληνική πολιτεία τα τελευταία 12 χρόνια. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση προσπαθειών, κυρίως από τους διαχειριστές δανείων και δευτερευόντως και από τις τράπεζες. Τώρα, και μην ξεχνάμε ότι επίκυνται ανακοινώσεις τραπεζικού συστήματος, εκτιμώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν και στα πεδία του επιτοκίου καταθέσεων και των προμηθειών. Τα περιμένουμε αυτά τώρα. Μείωση ΦΠΑ έχετε εξηγήσει πολλές φορές. Το έχετε απαντήσει γιατί δεν γίνεται να το κάνετε τώρα ή νομίζω γιατί επιλέγετε. Και οι συνάδελφοί μου, οι Υπουργοί Οικονομικών στο εξωτερικό έχουν την ίδια άποψη. Εντάξει, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το κάνανε όμως. Όπως ο Ισπανός για παράδειγμα. Οι οποίοι το αποσύρουν. Το αποσύρει η Ισπανία. Από όσο γνωρίζω, σε συνεδρίαση Eurobook, ξέρω ότι κάποιοι, δεν θα μιλήσω για χώρες. Κάποιοι υπουργοί οικονομικών που προχώρησαν προς αυτές τις πολιτικές διαπίστωσαν ότι αυτές δεν ήταν οικονομικά αποτελεσματικές και σίγουρα κοινωνικά δίκαιες. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί δεν είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν περισσότερα ανάγκη, όπως υλοποιούμε εμείς. Και προχωρούν, δρομολογούν την απόσυρση αυτών των μέτρων υπέρ κάποιων άλλων που είναι πιο στοχευμένα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη τετραετία, αν φυσικά η Νέα Δημοκρατία επανεκλεγεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, δηλαδή η μείωση των έμεσων φόρων, θα υπάρξει νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα υπάρξει μείωση φορολογίας. Σας μιλώ για την επόμενη τετραετία τώρα, για τους στόχους της επόμενης τετραετίας, δηλαδή λέτε ξαναψηφίστε μας, γιατί? Διότι αποδείξαμε αυτή την τετραετία ότι παρά τις κρίσεις ήμασταν απολύτως συνεπείς με ό,τι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, που ήταν η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, και στηρίξαμε εν μέσω διαδοχικών επάλληλων εξωγενών κρίσεων σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Άρα την δεύτερη τετραετία έχουμε πει ότι πρόταγμα είναι η αύξηση των μισθών, που σημαίνει ότι μαζί με τις μειώσεις φόρων ενισχύουν ακόμα περισσότερο υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν δεν έχουμε άλλες κρίσεις, σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα, είναι προφανώς στις σκέψεις μας και η αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας μέσα από την άσκηση φορολογικής πολιτικής, αλλά το βασικό πρόταγμα που έχουμε θέσει είναι η βελτίωση των μισθών. Και εκεί θα δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση την επόμενη τετραετία. Αύξηση των μισθών, η οποία μπορεί να γίνει και με μείωση φόρων. Παράδειγμα, η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης, συγγνώμη που επανέρχομαι σε αυτό, για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, είναι αύξηση μισθού. Ναι, αμέσως. Είναι αμέσως, γιατί εκεί γίνεται παρακράτηση. Εμέσως είναι στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άμεσα είναι στους δημοσίους υπαλλήλους. Άρα θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με μία πλειάδα πολιτικών που θα ανακοινώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μεταξύ αυτών των στοιχείων που προτεραιοποιούμε για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Για να επιστρέψω στο θέμα της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ.
αρνητικές. Να επιστρέψω στο θέμα της ακρίβειας και να κλείσω με αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λογικό να έχουμε ανατιμήσεις κάθε εβδομάδα 10 και 20% στα ράφια, ενώ ακριβώς το φυσικό αέριο πέφτει? Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν μέχρι τώρα και οι βιομηχανίες και οι πολυεθνικές, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το κόστος της ενέργειας. Τώρα, εδώ και 2-3 μήνες, έχει πάψει να είναι τόσο ακριβό. Γιατί λοιπόν συνεχίζονται οι ανατιμήσεις? Τι στρεβλό υπάρχει στην ελληνική οικονομία? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι στρεβλό στην ελληνική οικονομία, διότι θα δείτε ότι ενώ η τιμή του ρεύματος, του φυσικού αερίου, πέφτει πανευρωπαϊκά, η μετατόπιση του κόστους τώρα είναι προς τα τρόφιμα πάλι πανευρωπαϊκά. Οι χώρες του ΟΣΑ, οι 38 χώρες, οι 33, έχουν διψήφιο ποσοστό αύξησης στον χώρο των τροφίμων. Και η Ελλάδα είναι μάλιστα και κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Περισσότερες χώρες έχουν ποσοστά της τάξης του 18, 19 και 20%. Η Γερμανία έχει 20%. Άρα είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο που έχει μετατοπιστεί πλέον το πρόβλημα της ακρίβειας προς τα τρόφιμα. Εσχροκέρδεια δεν υπάρχει, Υπουργέ. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα το συμπληρώσω το βασικό μου όμως επιχείρημα. Γιατί αν ήταν εσχροκέρδεια, θα είναι πει ότι εσχροκέρδεια υπάρχει παντού. Άρα το πρόβλημα, η ρίζα του προβλήματος είναι πανευρωπαϊκή και έχει μετατοπιστεί τώρα στα τρόφιμα. Εδώ στην Ελλάδα, όποια φαινόμενα τέτοια υπάρχουν, που υπάρχουν και στο εξωτερικό, προσπαθεί το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης να τα αντιμετωπίσει κατά τον βέλτιστο, εφικτό τρόπο. Θα θέλαμε όλοι μας να έχουμε ακόμα καλύτερους μηχανισμούς, αλλά πρέπει αντικειμενικά και ρεαλιστικά να ξέρουμε τι είναι εφικτό να έχουμε. Και επαναλαμβάνω, εάν μου λέγατε ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 20%, όταν στην Ευρώπη είναι στο 4%, θα καταλάβαινε ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα εδώ. Εγώ σας λέω ότι το πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που οι περισσότερες χώρες έχουν διψήφιο ποσοστό. Και είναι μείζον θέμα συζήτησης σε επίπεδο Eurogroup πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του σε αυτό το πεδίο. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξή μας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.